εκδίδεται η εκκίνηση, ο μεγάλος Ιωσήφ με προβλήματα από το μηχάνημα εκκίνησης και γρήγορα το νούμερο 3 Καλασάντι πετάγεται δυνατά και βγαίνει στο κεφάλι. Ακολουθείται από μέσα από το νούμερο 4 τον Πόρτο Λεόνε. Τώρα έρχεται απ' έξω το νούμερο 5 ο Divine Prince. Και θέλει να περάσει μάλιστα και στη δεύτερη θέση, ενώ πιέζει και το νούμερο 6 ο Single Summit. Μένει ο Πόρτο Λεόνε στην πέμπτη θέση, αφού έναντι αυτού το νούμερο 10 Stormy Art που θέλει και το κεφάλι. Περάσαμε τα 600 μέτρα με το νούμερο 3 Καλασάντι να έχει εξωτερικά του το νούμερο 10 Stormy Art. Πιο έξω το νούμερο 5 Divine Prince και ακόμη πιο έξω το νούμερο 6 ο Single Summit. Ενώ βρίσκει το κάγκελο και θέλει να έρθει το νούμερο 4 ο Πόρτο Λεόνε. 4 στο ίδιο ύψος, έχει μείνει λίγο πίσω ο Single Summit. Και προσπαθεί να ανέβει και το νούμερο 1 ο Imps's Little Bro. Στα τελευταία μέτρα το νούμερο 4 ο Πόρτο Λεόνε από μέσα προσπαθεί να πιέσει τον Καλασάντι. Πόρτο Λεόνε το νούμερο 4 που έχει περάσει μπροστά. Και πράγματι ο Πόρτο Λεόνε προηγείται και θα πάρει την νίκη. Νούμερο 4 Πόρτο Λεόνε θα πάρει την νίκη. Ο Imps's Little Bro το νούμερο 1 στη δεύτερη θέση. Τρίτος ο Βέτερ το νούμερο 8 και στην τέταρτη θέση το νούμερο 5 ο Divine Prince. Πόρτο Λεόνε μας είχε δείξει τις σπρίντερ ιδιότητές του στα πρώτα ξεκινήματά του. Μετά μπήκε σε ρεπό, άλλαξε και προπόνηση, επανήλθε στην παλιά του προπόνηση, σε αυτή που βρίσκεται τώρα δηλαδή, του Χάρη Χαραλάμπους, εκμεταλλεύτηκε και το κάγκελο και πήρε την νίκη. Νούμερο 4, Πόρτο Λεόνε. Νούμερο 1, Imps's Little Bro στο τέλος. Νούμερο 8, Βέτερ. Και κοιτάξτε, το νούμερο 5, ο Divine Prince, κρατάει την τέταρτη θέση μπροστά από το νούμερο 6, τον Single Summit. Πιο πίσω το νούμερο 3, ο Καλασάντι. Στο ίδιο ύψος τερμάτισαν το νούμερο 10, ο Stormy Art, και το νούμερο 11, ο Μεσίνιος. Ο Πόρτο Λεόνε επέστρεψε πολύ δυνατός, επιβεβαίωσε τις σπρίντερ ιδιότητές του, κάτι που το είχε κάνει και στο παρελθόν. Εντάξει, σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Σε μένα είναι η πρώτη φορά που τρέχει στα χέρια μου, που έχω πάρει τα άλογα του κ. Παρασκευόπουλου, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι ένα άλογο ελληνικής προπαραγωγής και είναι σημαντικό κάποιες τέτοιες μέρες με τέτοια event να κερδίζουν τα ελληνικά άλογα. Το καβάλισε άψογα ο Μερσινιάς και μια τυχαία στην αρχή. Έκατσε από πίσω, πήγανε πολύ ανοιχτά τα τέσσερα άλογα, βρήκε ένα πολύ μικρό πέρασμα και πέρασε και μετά απλοποιήθηκαν τα πράγματα. Ήταν εντυπωσιακός. Και εδώ βλέπουμε την κυρία Σταυρούλα Χασαπογλίδου, Γενική Διευθύντρια της Superfoods, να δίνει το τρόπαιο Superfoods στον ιδιοκτήτη και υποπαραγωγό του Πόρτο Λεόνε, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευόπουλο. Εδώ ο Κάρλος Ζέκα, Έλληνας πλέον, δίνει το τρόπαιο στον προπονητή, τον Χάρη Χαραλάμπους. Και διεθνής. Βέβαια και διεθνής. Και εδώ η κυρία Μαρία Κορινθίου, ηθοποιός, δίνει το τρόπαιο Superfoods στον αναβάτη, τον Γιώργο Μερσινιά.